πάμε σε εκλογές ένα μήνα και πάμε σε εκλογές μετά από 3 χρόνια πανδημίας. Μια τεράστια εμπειρία λοιπόν και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και απίθανων δηλώσεων για τους ήρωές μας, τους γιατρούς, και πολλών ακόμα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Άρα, κύριε Σιδέρη, πηγαίνουμε με ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε εκλογές. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές, κύριε Μπογιόπουλε. Πηγαίνουμε με ένα πιο εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας. Και επειδή η κυβέρνηση που από ό,τι φαίνεται θα προκύψει, είτε θα είναι συνεργασίας είτε μονοκομματική με αυτά τα κόμματα, το ΒΕΝΟ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σε όποιο ρόλο έχει, έχουν δεσμευτεί στην ίδια στρατηγική, θα είναι ακόμα πιο εμπορευματοποιημένο το ΕΣΥ και η υγεία και την επόμενη μέρα. Γι' αυτό πρέπει να τους παλέψουμε από τώρα. Εσείς ως γραμματέας και των εργαζόμενων στο σωματείο εκεί στο Αττικό, αλλά και ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών, έχετε μια πανοπτική εικόνα. Τι γίνεται με τις λίστες αναμονή στα χειρουργεία, κύριε Σιδέρη? Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει, παρά τα 3 χρόνια αυτά τα εφιαλτικά που περάσαμε και τους 37.000 νεκρούς που έχουν εξαφανιστεί, αν έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, ενώ ο καθένας έχει το στενό του περίγυρο έναν άνθρωπο που έχασε, έχει έρθει ξανά στο επίκεντρο ένα πράγμα για το οποίο φωνάζαμε, δηλαδή το ότι η υπόλοιπη νοσηρότητα συνεχίζει, θα εγεύει, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά που έχουμε, και ότι τα διδάγματα που βγάζει η κυβέρνηση από την πανδημία είναι αναποδογυρισμένη αλήθεια. Για να είμαι σαφής, αυτή τη στιγμή, με βάση και έρευνα που κάνει η Ομοσπονδία μας και μιλώντας με συναδέλφους από διάφορα νοσοκομεία και με δημοσιεύματα του τύπου, υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέση της αναμονής για ένα χειρουργείο. Ενδεικτικά να σας πω κάποια νούμερα που κατά τη γνώμη μου φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στην Ίκαια είναι 2.200 άνθρωποι, στο Θριάσιο 1.900, το Γεννηματάς 1.400, τον Ευαγγελισμό 2.650, τα γυναικολογικά περιστατικά του νοσοκομείου Αλεξάνδρα πάνω από 1.000, στην Οριλά μόνο στο Αττικό που σας λέω εγώ είναι 900 άνθρωποι σε λίστα αναμονής από 1/1 του 2020. Μέχρι και σε ογκολογικούς ασθενείς έχουμε τέτοια θέματα, όπως για παράδειγμα η λίστα αναμονής στο Μεταξά, τα περιστατικά γενικής χειρουργικής, αγγίζει τα 350 άτομα. Εδώ φαντάζομαι, πρέπει να προσθεθούν και εκείνο το αδιανόητο που έχουμε μάθει, τα 3.000 παιδάκια στο παιδόν από το 18. Ναι, για να μην αδικήσουμε την κυβέρνηση, είναι 2.945 τα παιδιά. Σε τι βάθος χρόνου πηγαίνουν πίσω αυτά, κύριε Σιδέρη, έχετε εικόνα? Υπάρχουν χειρουργεία που εκκρεμούν από το 2013 πρώτες φορές. Δηλαδή μπορούμε να πάμε πίσω και μία δεκαετία. Όσον αφορά τα παιδιατρικά περιστατικά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή οι γονείς δεν θα αφήσουν το παιδί τους να περιμένει 2 και 3 χρόνια, αλλά θα βάλουν υποθήκες, θα ζητήσουν δανεικά, θα κάνουν ό,τι μπορούν για το παιδί τους. Θα σας πω ένα νούμερο. Στο λεγόμενο ξεσκαρτάρισμα των ληστών, έτσι λέγεται, από αυτά τα 3.000 κοντά παιδιά επικοινώνησαν οι διοικητικές υπηρεσίες διάφορων του νοσοκομείου του παιδών με αρκετά από αυτά. Ξέρετε πόσα από τα πρώτα 430 δεν είχαν καταφέρει να πάνε στο ιδιωτικό τομέα και να πληρώσουν αδρά, τα 150. Μάλιστα. Δηλαδή, ακόμα και το πιο αισιόδοξο σενάριο που λέει ότι αυτή η λίστα, γιατί τέτοια έλεγε το Υπουργείο, ότι αυτή η λίστα λέει δεν υφίσταται, είναι άλλοι που βρήκαν την άκρη τους, υπονοώντας τον ιδιωτικό τομέα. Την καλύτερη των περιπτώσεων, 1.000 παιδιά δεν έχουν αυτή την άνεση την οικονομική για να κάνουν ένα χειρουργείο. Δεν έχουν την άνεση γονείς. Πείτε μου κάτι από την εμπειρία που έχετε εσείς ως μάχημος γιατρός εκεί στο Αττικό. Γενικά είχαν καταργηθεί, είχαν εξαφανιστεί τα ράτζα μας, έλεγαν πριν από κανένα μήνα, τα οποία μάλιστα έμαθα ότι πλέον βαφτίζονται και επικουρικές κλίνες. Ναι, για... όπως οι υποκλοπές βαφτίζονται νόμιμες επισυνδέσεις. Ναι, ακριβώς. Είναι κάπως έτσι, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, τα ράτζα στο Αττικό βαφτίζονται επικουρικές κλίνες από το 2013. Από το 2013, ναι. Και επί όλων των διοικήσεων. Μάλιστα. Άργησε να λάβω τον κωδικό αυτό. Άργησε ναι. να πάρει δημοσιότητα το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε ράτζα τώρα εκεί. Κοιτάξτε, χθες είχαμε την Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου, είχαμε 60 τον αριθμό. Το λέω γιατί
το ράντζο, ξέρετε, καμιά φορά δείχνει όλο τον εξευτελισμό του συστήματος υγείας που βλέπει τον ασθενή ως πελάτη, που τον βλέπει τον απλό κόσμο που έχει πληρώσει, έχει χρεστοπληρώσει από τη δουλειά του, με φόρους, με άμεσες εισφορές, με έμεσες πληρωμές, και τον αντιμετωπίζει ως έναν άνθρωπο που θα του προσφέρει στην καλύτερη των περιπτώσεων τόσο όσο και από εκεί και πέρα όσο αντέχει τσέπη του. Αυτή η αθλειότητα που για μας είναι ο πυρήνας της εμπορευματοποιημένης υγείας, σαν μία από τις χειρότερες της εικόνες είναι αυτή. Υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές. Δηλαδή, θα το λέω γιατί είχαμε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης εχθές ένα διασωληνωμένο ασθενή, ο οποίος κλείστηκε μέσα στο ασανσέρ. Είχαμε εργαζόμενους που πάθανε ηλεκτροπληξία στο Χατζηκόστατον Ιωαννίνων. Έχουμε δηλαδή δεκάδες προβλήματα, τα οποία είναι αποτέλεσμα ακριβώς μιας πολιτικής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που ακολουθείτε, και με το νέο ΕΣΥ, είτε του ενός είτε του άλλου, με όποιο μείγμα και αν ακολουθηθεί, ο ασθενής πελάτης θα συνεχίζει να είναι πελάτης και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, τα ερίσταξη θα είναι πολύ λιγότερες. Κύριε Σιδηρίστη, η πνευμονολογική στο Σωτηρία τι γίνεται? Κοιτάξτε, υπάρχει μια ανεπισημοεπίσημη, ξέρετε πώς είναι αυτά, στα νοσοκομεία, απόφαση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Θα θυμίζω ότι μιλάμε για το νοσοκομείο της Υφυπουργού Υγείας, κατά την οποία από ό,τι φαίνεται θα μεταφερθεί η ένατη πνευμονολογική κλινική στο Ασκληπείο της Βούλας. Προσέξτε τώρα πόσο έντεχνα καμιά φορά και η κυβέρνηση το ντύνει αυτό το πράγμα. Θα πάρει δύο πνευμονολόγους από την ένατη πνευμονολογική κλινική του Σωτηρία και θα τους μεταφέρει στο Ασκληπείο, λέγοντας ότι στο Ασκληπείο άνοιξε πνευμονολογική κλινική, και το υπόλοιπο προσωπικό που ανήκε στην πνευμονολογική κλινική του Σωτηρία θα το διασπείρει στις υπόλοιπες πνευμονολογικές κλινικές. Οπότε η κυβέρνηση θα βγει και θα πει: άνοιξα πνευμονολογική κλινική στο Ασκληπείο και απ' την άλλη ενίσχυσα και τα υπόλοιπα τμήματα του Σωτηρία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτή η λογική, για να βουλώσω μια τρύπα, ανοίγω 10 άλλες, είναι προς τις βάρος και των συναδέλφων, αλλά και του ασθενή του ίδιου, ο οποίος κάθε μέρα που περνάει, με όποια κυβέρνηση και αν πέρασε, βλέπει ότι οι υπηρεσίες που του παρέχονται είναι χειρότερες και ότι εκείνος πληρώνει περισσότερα. Αυτό λοιπόν είναι το δίδαγμα που βγαίνει από το συγκεκριμένο νοσοκομείο και από όλα τα νοσοκομεία της χώρας, και πρέπει να το εμποδίσουμε, να μην κλείσει καμία κλινική, να μην συγχωνευτεί καμία κλινική, γιατί αυτά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα βιώσαμε στην πανδημία με το χειρότερο τρόπο. Όταν έλεγε ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης ότι εγώ έκλεισα τα νοσοκομεία, δεν θα μου πάρει τρόικα τη δόξα. Ή όταν έλεγαν διάφοροι άλλοι ότι το κριτήριο για να υπάρχει ένα νοσοκομείο και μια κλίνη είναι η πληρότητα, λες και τα νοσοκομεία είναι ξενοδοχεία. Έχω δει σε ανακοινώσεις των ιατρικών ενώσεων, των νοσοκομειακών γιατρών κτλ. Έχουμε διοικητικές αυθαιρεσίες. Μεταξύ άλλων ακόμα και εναντίον συνδικαλιστών, όπως της κυρίας Ερωτοκρήτου, από όσο έχω διαβάσει τον Ευαγγελισμό. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν όχι απλά μία και δύο αυθαιρεσίες, γιατί το θέμα του Ευαγγελισμού θα τολμήσω να πω ότι έχει και την αυτοτέλειά του. Έχουμε αυθαιρεσίες, τιμωρίες και μία αλλεργία, θα την πω έτσι, διάφορων διοικήσεων προς τη συλλογική δράση, οι οποίοι θέλουν να είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Αυτό το λέω, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα πριν πάω στον Ευαγγελισμό, από το νοσοκομείο ΚΑΤ. Το νοσοκομείο ΚΑΤ, στα πλαίσια τώρα της αναπροσαρμογής διάφορων κλινικών, επειδή η COVID νοσηρότητα, όπως βλέπετε, έχει μια πτώση, θα γυρίσουν κάποιες κλινικές στην πρώτερη κατάστασή τους. Στα πλαίσια αυτά, οι χειρουργικές κλινικές ζήτησαν να έχουν το χώρο που είχαν πριν την πανδημία. Την κλινική τους δηλαδή, τα κρεβάτια που είχαν κτλ. Όταν το διεκδίκησαν αυτό, ο διοικητής του νοσοκομείου με επιστολή σε διάφορους γιατρούς αποκάλεσε πολλοί συναδέλφους που είναι αξιολογότατοι, με κοινωνική προσφορά τεράστια, τους αποκάλεσε το βαθύ κράτος. Γιατί λέει αυτή η εποχή με τον εξυγχρονισμό των νοσοκομείων. Ναι. Κάντε την όποια αντιπαραβολή σας με το βαθύ κράτος που είδαμε στους σιδηρόδρομους και ό,τι έλεγε η κυβέρνηση. Για τον Ευαγγελισμό τώρα. Κοιτάξτε, στον Ευαγγελισμό ο διοικητής, ο κύριος Γρηγορόπουλος, ξαναλέω, είναι βασιλικότερος του βασιλείου. Και επειδή τα πήγε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη θητεία του ως
διοικητής του Ευαγγελισμού, γιατί είναι η δεύτερη θητεία του, ήταν διοικητής του Ευαγγελισμού και επικυβέρνησε Σαμαρά. Ξέρετε, υπάρχει και το επάγγελμα διοικητής νοσοκομείου. Και επειδή τα πήγε πάρα πολύ καλά τότε, όταν έφερνε τα ΜΑΤ και τραμπούκιζε υγειονομικούς, οι οποίοι αντιστέκονταν στο αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης που τότε έκλεινε νοσοκομεία και κλινικές, συνεχίζει και επιβραβεύεται για αυτό το έργο του με τη νέα του θητεία. Στον Ευαγγελισμό έχουμε μια θωρία τιμωρητικών πράξεων, μετακινήσεων από τμήμα σε τμήμα, ποινές στο προσωπικό μέχρι και στέρηση μισθού σε τέτοιες εποχές που έχουν πυκνώσει. Έχουμε το παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ χαρακτηριστικό, σε χειρουργημένο καθαριστή με διαποίηση πλέγματος ομφαλοκύλες που το είχε αφαιρέσει, το πίεζα να πάει για δουλειά, για να δουλέψει στη μεταφορά νοσοκομιακών αποβλήτων και να σηκώνει βάρος, ενώ ο ίδιος αρνιόταν προστομίζοντας τις στάσεις του χειρουργού του, υπήρχε ποινή και στέρηση μισθού. Υπήρχαν και υπάρχουν παρεμβάσεις στο επιστημονικό έργο γιατρών για πίεση, για γρήγορη διακίνηση περιστατικών και διακομιδές για να μην φαίνεται, ξέρετε, αυτό που, που λέγατε και εσείς πριν, τα ράτζα που δεν εξαφανίστηκαν. Mm-hmm. Κατεβαίνει ο διοικητής κάτω και πιέζει τους γιατρούς και τους λέει: «Τιν τον αυτόν, πήγαινε τον εκεί, λες και έχει σπουδάσει ιατρική». Μια μόνιμη άρνηση να δεχτεί το σωματείο και μεμονωμένα άτομα του προσωπικού που ζητούν μια απλή ακρόαση. Κλειδώνει την πόρτα της διοίκησης σαν να είναι, ας πούμε, στο εξοχικό του. Καλεί την αστυνομία κάθε τρεις και λίγο για να ακολουθεί κατά πόδα στους υγειονομικούς αν κάνουν καμία κινητοποίηση. Μετακινεί συνδικαλιστές σε άλλα πόστα. Δεν ανανεώνει παρατάσεις ειδικευόμενων γιατρών. Εδώ μέχρι και το τραγικότερο κατά τη γνώμη μου των τελευταίων ημερών είναι, επειδή ξέρετε, ο Ευαγγελισμός μοιάζει με την Βόρειο Νορβηγία. Αν πας μέσα δεν ξέρεις αν έχει... αν είναι νύχτα ή μέρα, γιατί κάθε 5 ώρες υπάρχει διακοπή ρεύματος και μένουν τα επίγοντα χωρίς ρεύμα. Μας. Και για να περάσει ο συγκεκριμένος κύριος μια πολιτική outsourcing με ιδιώτες, κατηγορεί μέχρι και γι' αυτό τους εργαζόμενους διοικητικούς συναδέλφους ότι είναι δίθεν κοπανατζίδες. Το συγκεκριμένο τώρα που μου θέσατε. Έχουμε την μια συνάδελφο, μέλος του Γενικού Συμβουλίου μάλιστα της ΟΕΝΓΕ, η οποία μετά από μια νόμιμη διαδικασία προκήρυξη επιμελητή Β του ΕΣΥ και μετά από κρίση κατέλαβε τη θέση του επιμελητή Β στον Ευαγγελισμό. Στις 13/3 παρουσιάστηκε και ορκίστηκε με επίσημο έγγραφο και μετά την ενημέρωσή της για το πού θα πάει, ήταν να πάει στην 5η παθολογική κλινική, την αμέσως επόμενη μέρα ευνίδια της κοινοποιήθηκε ένα άλλο έγγραφο που υπογράφει ο διοικητής και αναιρεί αυτό που είχε υπογράψει την προηγούμενη μέρα ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και τη στέλνει στην Πολυκλινική. Δηλαδή τη στέλνει σε μια υποβαθμισμένη μονάδα, μια νέα γιατρό με όρεξη για δουλειά, με όρεξη για επιστημονική ανέλυξη, που θέλει να συμβάλλει στα επίγοντα στους ασθενείς της και τη στέλνει σε μια υποβαθμισμένη μονάδα υγείας όπως η Πολυκλινική, που πάλι με ευθύνη των ίδιων είναι υποβαθμισμένη, γιατί σας θυμίζω η Πολυκλινική ουσιαστικά έμεινε το άδειο της κουφάρι το 2013. Ο ισχυρισμός του διοικητή ότι υπήρχαν δίθεν επιγενόμενες ανάγκες, ξέρετε υπάρχει αυτή η υπηρεσιακή γλώσσα, δεν πήθη ούτε νήπια. Πότε επιγεννήθηκαν από τις 13 στις 14? Ναι, έλαντε και η ανάγκη λειτουργίας των προγραμματισμένων τακτικών ιατρίων της Πολυκλινικής, εμείς ρωτάμε, δεν προϋπήρχε της τοποθέτησης. Γιατί δεν προβλεπόταν ούτε μια θέση παθολόγου σε αυτή την Πολυκλινική, που υποτίθεται θέλουν να την ξαναστήσουν στα πόδια της οι κυβερνώντες, που ξαναλέω είναι οι ίδιοι που την έκλεισαν. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια πράξη η οποία χαντακώνει μια νέα συνάδελφο και τη χαντακώνει επιστημονικά και μισθολογικά, εγώ μπορώ να πω ακόμα, και πάνω απ' όλα το αφήγημα της κυβέρνησης ακόμα και για αυτό το πράγμα είναι ότι διεκδικούν κάποιοι επειδή είναι συνδικαλιστές ευνοϊκή μεταχείριση. Κάπου μέχρι εδώ. Και το λέμε γιατί, ξέρετε, οι συνδικαλιστές ποτέ δεν διεκδίκησαν ούτε προνομιακή μεταχείριση, ούτε, αν θέλετε να το δούμε και από την άλλη σκοπιά, αρνήθηκαν την οποιαδήποτε δουλειά. Και μάλιστα η δική μας ομοσπονδία μπήκε μπροστά σε πολύ δύσκολες εποχές με τα μέλη του Γενικού της Συμβουλίου μπροστά. Και στη δουλειά, και στη μάχη απέναντι στην πανδημία, και στη μάχη που είχε ο καθένας στην κλινική. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.